Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Ένα φίλι. One kiss. Απ' τα δικά σου χι. Φωνάρα η δικιά σου. Αλλά καλύτερη φωνή έχει ο Γιάννης Στάσιος, ο οποίος τον έχουμε εδώ μαζί μας. Καλύτερη, τώρα. Καλύτερη. Σίγουρα Γιάννη, καλύτερη. Καλησπέρα. Πολύ καλύτερη από μένα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Και εγώ το ίδιο να πω. Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα μας. Οι ακροατές μας μας ακούνε, να είναι όλοι καλά. Mm-hmm. Είμαστε και κοτοχωριανοί. Είμαστε και μια περιφέρεια. Είμαστε. Από πού είσαι? Από τη Λιβαδιά, νάτα. Μια περιφέρεια. Έχω πάρα πολλές φορές στη Λαβία. Αγαπώ ιδιαίτερα στη Λαβία. Έχουμε συγγενείς, φίλους πολλούς εκεί κτλ. Έχουμε περάσει εκπληκτικές στιγμές εκεί. Και θα χαρούμε να σε γνωρίσουμε κι εμείς από κοντά κάποια στιγμή. Και να περάσουμε ακόμα καλύτερες στιγμές. Φίλους ήδη εδώ, αλλά μπορεί να κάνεις και δύο καινούριους. Έτσι, ορίστε. Τη Βάσκη και τον Άκη. Να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να τα λέμε, να τραγουδάμε μαζί και το καινούριο σου τραγούδι, Όλα να τα αλλάξω. Μαριά, λίγο χαρά. Που κυκλοφορεί από το Music Records. Για πες μας λίγο για αυτό το τραγούδι. Ναι, με πρόλαβε το τραγούδι που έχει γράψει ο αγαπημένος μου Κωνσταντίνος Σταγαρούλιας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και είναι στη Music Records. Είναι ένας θελαντούχος νεαρός, ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Χαίρομαι να υπάρχουν τέτοια παιδιά που να ανεβάζουν τη μουσική γενικώς και να ανεβάζουν το επίπεδό της και να μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα περισσότερο μπροστά. Εμείς ξέρεις, αναρωτιόμασταν πριν λίγο για την ιστορία του τραγουδιού. Ναι. Υπάρχει κάποια ιστορία από πίσω, γιατί το βίντεο κλιπ είχε να μας δείξει μια ιστορία. Η ιστορία του τραγουδιού είναι ότι ένα ζευγάρι ήταν ερωτευμένο, όπως ξεκινάνε όλα τα ζευγάρια. Ξεκινάνε να είναι ερωτευμένα, να είναι αγαπημένα και ξαφνικά με την πάροδο του χρόνου χάνεται αυτό το πράγμα. Και με την πάροδο του χρόνου φτάνομαι... καταλήγουν εχθροί. Ακριβώς, αυτό. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέει, όλα θέλουν να τα αλλάξουν τη ζωή μου, να μην ξεχάσουν. Πρέπει να κάνει πράγματα για να μην τη χάσει. Τι ωραίο όμως. Τι ωραίο. Εσύ έχεις κάνει πράγματα για να είναι πράγματα τα οποία είναι βγαλμένα από τη ζωή την ίδια. Είναι καθημερινότητα, είναι ρουτίνα, είναι πολλά πράγματα τα οποία τα πετάμε καθημερινό. Και γίνονται βίωμα στη ζωή μας. Και έτσι χάνουμε πολλές φορές πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα ενώ στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένα. Πω Γιάννη, τι ωραία τα λες. Εσύ το έχεις κάνει ποτέ αυτό, δηλαδή να θέλεις να τα αλλάξεις όλα για να μην χάσεις κάποιον άνθρωπο από τη ζωή σου? Σίγουρα το έχω κάνει και θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Γιατί δυστυχώς με τον εγωισμό και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν δεν μπορούμε να κάνουμε να γίνουν τα πράγματα όπως θέλουμε. Εκεί θέλω πρέπει να καταλήξω. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα πίσω, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τις περισσότερες φορές δεν το κάνουμε αυτό. Είναι λάθος, είναι λάθος. Εγώ μέσα από όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή που έχω περάσει γενικά και η ζωή σε κάνει σοφότερο και πιο καλύτερο. Και όταν παθαίνεις πράγματα, μαθαίνεις, είναι σωστά αυτά που λέμε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει έτσι. Ναι, απλά συνήθως τα λένε και δεν τα υιοθετούν. Είναι σαν το αυτό που λέμε στην υγειά μας, ας πούμε, την υγειά μας να έχουμε και δεν το υιοθετούμε. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Σημαντικό, το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα να έχουμε την υγειά μας. Τα υπόλοιπα είναι όλα δευτερεύοντα και τριτεύοντα, θα ήθελα να πω. Μάλιστα. Ωραία, θα τα ακούσουμε μετά το Όλα να τα αλλάξω. Τα ακούμε συνέχεια. Εγώ έχουμε προωθεί το τραγουδάμε και στο σπίτι μόνοι μας. Καλή, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ ωραίο. Να πω ότι και το βίντεο κλιπ ακόμα το κάναμε υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Σταγαρούλια και το βίντεο κλιπ. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τα κάνει όλα. Είναι πραγματικά όλα, κάνει ταλέντο. Όλα και συμφέρει. Είναι ταλέντο. Λοιπόν. Είναι απίστευτο. Είναι όντως ταλέντο αυτό που είπε ο Φλίπ. Λοιπόν, στο βίντεο κλιπ. Το κλάμα ήταν στη σκηνοθεσία του Σταγαρούλια, να κλαίς δηλαδή. Και όταν με το είπε μετά του λέω βρίσκει με τα καλά σου τώρα, τι αυτό μου, όχι να το κάνεις μου λέει βάντε πάλι τώρα, λέω πω, πέτε τα βίντεο κλιπ που τα βλέπετε εσείς και γενικά όλα αυτά, που είναι 3,5 λεπτά, για να γίνουν όλα αυτά, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν και 6-8 ώρες, γιατί είμαστε επαγγελματίες, σίγουρα για να μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα έτσι. Ισχύει. Παλαιότερα έχω κάνει μια σκηνή στο ένα φιλί. Η σκηνή του φιλιού είναι 17-18 δευτερόλεπτα. Αυτή η σκηνή για να καταφέρω εγώ να την κάνω, που είμαι, που δεν είμαι ηθοποιός, μου έφαγε 6 ώρες. Τι τραγούδι, 6 ώρες για ένα φιλί. Ναι, για ένα φιλί, γιατί μου λέει είναι κρύο, μου λέει. Κοίτα στην κάμερα πώς είναι. Μου λέει. Εντάξει, φιλί, είχε και τα θετικά του όμως τώρα, Γιάννη, να τα λέμε και αυτά. 6 ώρες ένα φιλί ήταν, εντάξει. Σας λέω ότι δεν είναι εύκολο. Η δουλειά του ηθοποιού για κατ' εμέ είναι πιο δύσκολη από όλες. Ισχύει, γιατί πρέπει να μπαίνει σε μια νέα προσωπικότητα. Ναι, σε έναν ρόλο. Πώς έγινε τώρα,
ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μην το βλέπετε αυτό. Ακόμα και αυτό το βίντεο κλιπ που είναι 3,5 λεπτά, 4 δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι. Mm-hmm. Για να γίνουν αυτές τις σκηνές που βλέπει ο κόσμος, θέλουν πολλές ώρες. Και ιδιαίτερα για εμάς είμαστε ερασιτέχνες, δεν είμαστε ειδοποιοί. Καταλαβαίνετε για εμάς πόσες ώρες, πόσο δύσκολο είναι να γίνει. Σίγουρα. Δηλαδή, κάθε μια σκηνή μπορεί να την κάνει και 20 φορές. Δηλαδή, μπορεί να πας εκεί, ξέρω εγώ, 2-3 το μεσημέρι και να φύγει την άλλη μέρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Σίγουρα. Για πες μας λίγο και για το ένα φιλί. Μεγάλη mm-hmm. επιτυχία, δηλαδή. Έχω ερωτηθεί με αυτό που λέω. Βέβαια, και εγώ. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ναι, είναι ό,τι καλύτερο έχω βγάλει μέχρι τώρα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το έβγαλα και ότι ακόμα ο κόσμος το τραγουδάει, μου το ζητάει και είναι ένα τραγούδι που έχει μείνει. Αυτό ήθελα να σου πω. Το εύκολο πράγμα είναι να κάνει τραγούδια. Το εύκολο πράγμα είναι να κάνει τραγούδια και μετά από 6 μήνες δεν το θυμάται κανένας. Αυτό το τραγούδι το έβγαλα εγώ το 2004. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τον Ηλία Φίλη που μου το γράψαν αυτό το τραγούδι. Και γενικά για όλα όσα έχουν κάνει για μένα, γιατί μου έχουν κάνει τα 3-4 από τα 147-148 τραγούδια που έχω, τα 80-90 είναι δικά του. Mm-hmm. Είναι καλά οι άνθρωποι. Γιατί εκτός από αυτούς έχω συνεργαστεί με τον Θεοφάνη, με Δρούσαμε και οπότε ξέρουμε πώς. Ναι, ναι, έχει κάνει πολύ σημαντικές συνεργασίες. Τα ξέρουμε και τα είχαμε δει. Υπάρχει και κάποιος που να μην έχω συνεργαστεί, δεν έχω συνεργαστεί και με τον Θεοφάνη έχω συνεργαστεί και με Δρούσα, όπως είπαμε. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που δεν έχω συνεργαστεί μαζί τους και να μην ξεχάσω κάποιους να τους αναφέρω και παρεξηγηθώ. Γιάννη, εγώ ξέρω τι θέλω να σε ρωτήσω. Πώς ένιωσες όταν βγήκες έτσι πρώτη φορά στη σκηνή? Γιατί θέλει και η σκηνή, θέλει μια θεατρικότητα, ένα κάτι θέλει. Εσύ πώς ένιωσες? Να το ξεκαθαρίσουμε. Εννοείς όταν το βγήκα σαν παιδί, σαν πώς, σαν επαγγελματίας τραγουδιστής. Σαν επαγγελματίας τραγουδιστής. Σαν παιδί, εντάξει, σαν παιδί βγήκες όντως. Ισχύει. Μα από πολύ μικρός. Στα βάσανα που λένε. Ναι, κοίταξε, είμαι στη δουλειά αυτή που πολύ μικρός, αλλά ήμουν μικρός, δεν ήμουν επαγγελματίας τραγουδιστής. Όταν έγινε επαγγελματίας, ναι, υπήρχε πάρα πολύ άγχος. Και ακόμα υπάρχει άγχος. Δηλαδή, μέχρι να βγει σε σκηνή μετά τα ξεχνάς όλα. Και πρέπει να τα ξεχάσεις όλα γιατί ο κόσμος έχει πολλά πολλά προβλήματα και ο κόσμος έρχεται για να περάσει καλά. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία, να περάσει καλά ο κόσμος. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να περνάει καλά ο κόσμος. Άρα φαντάζομαι ότι το τραγούδι που σου ζητάνε συνέχεια που είπαμε πριν είναι το ένα φιλί ή υπάρχει άλλο που σου... Από όλα δεν υπάρχει τραγούδι. Και μου ζητάνε τραγούδια και παλαιότερα τραγούδια για αυτό ένα φιλί και γενικώς και είναι και πολύ νέοι στην ηλικία και απορώ πως θα ξέρουν πολλά τραγούδια, δηλαδή έχω πάθει πλάκα και κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, τι κάνει το ίντερνετ. Εσύ το έχεις γενικότερα έτσι με τα social media τώρα, με το ίντερνετ γενικότερα? Είναι καλά, αλλά δεν είμαι και... Δηλαδή, αλλιώς είναι τα νέα παιδιά που το έχουν ακόμα περισσότερο, αλλιώς εγώ. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Εντάξει. Σ' αρέσει σε μέτρη επίπεδο. Και σε γενικές γραμμές. Όλοι μας πρέπει να το έχουμε, γιατί από εδώ και στο εξής, όποιος γνωρίζει τέτοια πράγματα δεν μπορεί να προχωρήσει γενικά. Προφανώς. Το διαδίκτυο είναι ένας τεράστιος παράγοντας. Αυτό που οι περισσότεροι βέβαια... Τώρα... Ναι, για πες μας. Πες Γιάννη, εσύ πες. Είδες, άμα είχαμε από κοντά θα ήταν καλύτερα. Ναι. Τα νέα παιδιά το χειρίζονται πολύ εύκολα το ίδιο. Γενικά τα τάμπλετ και αυτά. Η ανησυχία μου που είναι 3,5 χρόνια, δεν μου αρέσει πώς το κάνει το τάμπλετ και πόσο, δηλαδή, πόσο γρήγορα έχουν ξεκινήσει τα παιδιά μας. Τι γίνεται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μέρη καλό όμως, δεν είναι και απολύτως καλό. Δηλαδή, ναι, εμείς μεγαλώσαμε τελείως διαφορετικά, δεν είναι υγιές αυτό το πράγμα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Όμως τώρα δεν γίνεται χωρίς αυτό. Ναι. Εδώ βλέπουμε και πολλούς τραγουδιστές που βγαίνουν μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιος μπορεί να ανεβάσει κάποιο τραγούδι του το οποίο το έχει φτιάξει εκείνος, να το ανεβάσει στο YouTube ή στο Facebook ή στο Twitter ή στο Instagram και να γίνει πασίγνωστος. Και επειδή δεν υπάρχουν πλέον δισκογραφικές εταιρείες όπως υπήρχαν κάποτε, η Κολοσσία που όταν πρωτοβγήκα εγώ ήταν στην κορυφή, η Sony, η BMG, και από μήνυμα και ένα-δύο ακόμα. Δεν υπάρχουν πλέον, γι' αυτό και δεν βλέπω και τα βίντεο που έχω κάνει εγώ, ο Ρέμος και άλλοι που ήταν σε Sony και αυτά τα έχουν κατεβάσει. Δεν τα επιτρέπουν να τα βλέπει ο κόσμος. Ναι. Οι εταιρείες γενικώς δεν υπάρχουν εταιρείες πλέον. Δεν υπάρχει δισκογραφία, δεν υπάρχουν πωλήσεις. Οι καλλιτέχνες αναγκάζονται να βγάζουν τα τραγούδια τους από τις εφημερίδες. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Σ' αρέσει σε αυτό, γιατί... Το τραγούδι, όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Τα πράγματα για το τραγούδι είναι πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Και όλα αυτά τα νέα παιδιά που έχουν τα όνειρά τους, το πιο σημαντικό πράγμα για να μάθουν είναι τα όνειρά τους. Έχουν τα όνειρά τους, πρέπει να πραγματοποιήσουν. Δυστυχώς, απογοητεύονται τα παιδιά χωρίς να θέλουν. Γιατί δεν υπάρχουν μαγαζιά να μπορέσουν να δουλέψουν όλα αυτά τα παιδιά. Καταλάβατε. Απόλυτα. Πείτε μου αυτό το τελευταίο το τραγουδιστή, το νεαρό που βγήκε πρώτος στο The Voice, αυτό ήταν.
Δεν έχουμε ιδέα. Και ο Τάσκη μάλλον δεν είναι. Μέχρι και εσείς τον έχετε ξεχάσει, μπράβο. Α, τον Ξανθόπουλο, τον Ξανθόπουλο λες. Τον Ξανθόπουλο, λοιπόν, το οποίο το παιδί... Είναι 16 χρονών, ναι. Που είναι ταλαντούχος, πούντος. Ναι, πολύ ταλαντούχος, όντως. Δηλαδή, βγάζουν στα παιδιά, τα παιδιά, όταν ένα παιδί 16 χρονών γίνει φώτος σε έναν τεράστιο διαγωνισμό και κάνει τόσο μεγάλο μπαμ, εάν δεν προχωρήσει όπως πρέπει, στα 20 ήδη το παιδί αυτό θα πάει στο Ελλάδο. Υπάρχουν παραδείγματα τέτοια, Γιάννη. Ξέρετε να είσαι γνωστός στα 16 σου και στα 20 να μην συστηματεί κανένας. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα τέτοια τα οποία έχουν γίνει με τραγουδιστές και... Μα γι' αυτό και το αναφέρω. Γι' αυτό και το αναφέρω. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Πολύ κάνει κακό στα παιδιά. Είναι πολύ κακό. Καλώς ή κακώς όμως αυτές είναι οι καταστάσεις που ζούμε. Κάνει τη δουλειά της. Εγώ τα λέω τα πράγματα όπως είναι με το όνομα της, δεν φοβάμαι γιατί δεν τρέπουμε κανέναν. Η τηλεόραση κάνει απλά τη δουλειά της. Όπως και εμένα πριν πολλά χρόνια με είχε στη τηλεόραση και με χρησιμοποιούσε και εμένα και άλλα παιδιά και μας λέγανε δεν θα κάνετε δισκογραφία, θα σας βγάλουμε εμείς. Μόλις τελείωσε η εκπομπή, δεν θα πω ποια εκπομπή ήταν. Ναι, ναι. Ήταν πολύ μεγάλη εκπομπή και από τα μεγαλύτερα κανάλια της Ελλάδος. Μόλις τελείωσε η εκπομπή, μας πετάξανε στον καλό των Άφερ Χρήστων. Έτσι είναι. Έτσι κάνει και η τηλεόραση. Ισχύει. Η τηλεόραση κάνει και δουλειά της απλά. Ισχύει. Είναι όλο κακή διαχείριση αυτό που γίνεται και είναι... Δεν είναι κακή διαχείριση. Η τηλεόραση κάνει τη δουλειά της. Τα παιδιά πάνε εκεί πιστεύοντας ότι θα τους βοηθήσει η τηλεόραση να γίνουν μεγάλες φίρμες. Δεν γίνει σε φίρμα έτσι σε μία μέρα. Εμένα μου έφαγε 25 χρόνια για να γίνει γνωστός. Είναι δυνατόν να τα παιδιά σε μία. Δεν γίνεται. Τι χρειάζεται ένα τραγουδιστής πιστεύει σήμερα για να κάνει καριέρα. Τι χρειάζεται ένα τραγουδιστή για να κάνει καριέρα. Πάνω απ' όλα, κατ' εμέ, χρειάζεται τύχη και τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη στιγμή. Άρα χρειάζεται μια σωστή ομάδα από δίπλα του. Ακριβώς. Δεν γίνεται τίποτα έτσι τυχαία. Και παραδείγματος χάρη, δανείζομαι, ο συντοπίτης μου και είμαστε ίδια ηλικία, ίδια από το ίδιο χωριό. Ο Γιάννης ο Πλουταρχός, που τον αγαπώ ιδιαίτερος και έχουμε καλές σχέσεις κτλ. Και είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Πολύ μεγάλος, πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, το παιδί αυτό έχει φτύσει αίμα για να φτάσει εκεί πέρα ο Πλουταρχός. Και ξαφνικά ο Πλούταρχος εγώ και όλα αυτά τα παιδιά της σειράς αυτής, ο Ρέμος και όλοι αυτοί, γιατί είμαστε η ίδια σειρά, κοντά είμαστε, πώς να σου το πω εκεί πέρα. Δεν βγήκαμε ξαφνικά σε ένα βράδυ ή πήγαμε σε μια εκπομπή και γίνεμε μαζί. Μέσα από το πέρασμα, σας δουλειά μαζί με την μέσα από το σας. Πέρασμα των χρόνων ναι. Γίναμε αυτό που γίναμε. Και με την αγάπη του κόσμου και με τη βοήθεια του κόσμου κάναμε αυτό που κάναμε σταδιακά. Και τι θέλω να πω, χτίσαμε γερά θεμέλια. Δεν κάναμε ένα πύργο από χαρτί. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Βέβαια, όταν πολύ γρήγορα ανεβαίνει, πολύ γρήγορα κατεβαίνει. Απλό. Γιάννη, έχει αγαπημένη συνεργασία, την οποία τη θυμάσαι μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ και... Απλά επειδή δούλεψα 2 χρόνια μαζί με τον Χρήστο Πάζη, αυτή ήταν η καλύτερη μου συνεργασία που θα κάνει σαν. Και είναι και φίλος πολύ ο Χρήστος. Αυτό να ξέρετε ένα πράγμα στη δική μας δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν καλλιτέχνες φίλοι μεταξύ τους. Μιλάμε για πραγματική φίλη, όχι. Η φιλία τη σεζόν που λένε. Ναι. Ακριβώς. Για να βγει η δουλειά. Ο Χρήστος είναι φίλος, πώς θα γίνει. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό που είχαμε αυτόν και εκείνος. Δηλαδή, μόλις βρισκόμαστε, μόνο που τα κλάματα δεν βάζουμε. Έχει να κάνει πολύ και με τις διαπροσωπικές σχέσεις γενικότερα. Μια καλή εύκολο, συνεργασία. Όταν δύο καλλιτέχνες κάνουν καριέρα και οι δύο να πω. Ο ένας κάπως να κάνει το μικρό, κάπως να κάνει το μεγάλο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν εταιρείες μέσα από τραγούδια, συμφέροντα, δημιουργή, παραγωγή. Κοιτάξτε τώρα που δεν υπάρχει τίποτα. Τότε γινόταν χαμός. Υπήρχαν απ' όλα. Συμβόλαια, καλλιτέχνες. Δισκογραφικές όπως είχαμε πει, ναι. Ήταν η χρυσή εποχή, ας πούμε τότε. Ακριβώς. Καταρχήν, εμείς δουλεύαμε 7 μέρες την εβδομάδα. Και 7 μέρες την εβδομάδα τον παρακαλούσαμε τον συγχωρεμένο, τον καλό Θεό, εκεί που είναι, να μας δώσει μία μέρα ρεπόρ. Δεν μας έδωσε μία μέρα στο καθένα. Και έτσι του λέω, δώσ' μας μία να αλλάξει. Μία ο ένας, μία ο όχι. Εντάξει. Κάθε μέρα. Πάμε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα τώρα. Φανταστείτε τότε είχαμε το λιγότερο. Το μήνα ο καθένας από εμάς, 4 τηλεοπτικά το λιγότερο. Δηλαδή, με νεγάκι αντένα, ξέρω εγώ, Αλφα τι είχε, ξέρω εγώ, Σταρ τι είχε, ό,τι είχε, ποιον πια είχε, ποιον ξέρω εγώ, παρουσιακή είχε, δεν ξέρω πάντα έναν λόγο. 4 πρέπει να κάναμε το λιγότερο 2 την εβδομάδα. Βαζιτούσαν όλα τα κανάλια να πάμε και τότε βγάζανε λαϊκούς τραγουδιστές. Τώρα δεν βγάζει τηλεόραση λαϊκούς τραγουδιστές, τα πρωινά κτλ. Γιάννη, είσαι ένας άνθρωπος. Έχει αλλάξει η αλήθεια, είναι η νοοτροπία πια στην τηλεόραση. Βεβαίως, ναι, πάρα πολύ. Καταρχήν, μέχρι και πριν 5 χρόνια ακούγαμε μόνο hip hop R&B και μόνο συγκροτήματα και πώς θα λένε τα
ξέρω εγώ, αυτός που ένας μιξάρει, άλλος τραγουδάκι, μια τραγουδίστρια. Εντάξει, είναι η περίοδη, το τι περνάει δηλαδή κάθε φορά. Ναι. Τώρα ψηλό πάει να αλλάξει λίγο προς το λαϊκό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά αλλάζει και ξαναέρχεται ο κόσμος. Έλληνες είμαστε, ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδιά. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την επαρχία, Γιάννη, και ποιες διαφορές εντοπίζεις με τις αθηναϊκές πίστες, ας πούμε. Θα σου πω, εγώ η επαρχία είναι αυτή την ψάχνει για τους καλλιτέχνες. Η Αθήνα δεν διψάει τόσο, γιατί οι καλλιτέχνες στην Αθήνα έχουν πληθώρα. Ναι. Έτσι. Και μπορεί να πάει ο καθένας όπου θέλει, την καρδιά του, ξέρω εγώ, να πάει το ένα σάββατο, πάει το άλλο, και πάει λέγοντας. Και είναι και πιο δύσκολοι κριτές, είπε η... στην επαρχία. Επειδή ήμουν πολλά χρόνια κλεισμένος με συμβόλαιο, στις μουζες ήμουν σχεδόν 4 χρόνια εκεί. Ναι. Και γενικά στην Αθήνα ήμουν πάρα πολλά χρόνια. Και δεν μπορούσα να πάω στην επαρχία. Mm-hmm. Το έκανα αργότερα αυτό. Από το 2008 και μετά δηλαδή ξαναπηγαίνω στην επαρχία. Δεν είχα πάει στο ζωή, δεν προλάβαινα, δεν μπορούσα να πάω λόγω στις πολλές, δεν μου ούτε. Ναι, είχες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Αθήνα. Και ποιες διαφορές λοιπόν εντοπίζεις γενικότερα? Αυτό λέω, ότι η επαρχία διψάει για τους τραγουδιστές. Και ιδιαίτερα στο εξωτερικό, στην Αυστραλία που πήγα, στην Αμερική γενικώς αυτά, εκεί τους Έλληνες έχουν θεούς. Και πόσο μάλλον τους λαϊκούς τραγουδιστές. Εκεί και σε παίρνουν αγκαλιά και κλαίνουν οι άνθρωποι, γιατί τους θυμίζει το σπίτι τους, την οικογένειά τους που χάσανε, που αφήσαν τον τόπο τους εδώ και ξέρουν τι φταίγαν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί Έλληνες για μένα. Γιατί αγαπάνε εμάς, γιατί αγαπάνε τον τόπο τους. Ναι. Εμείς εδώ κοιτάμε πως θα βγάλουμε το μάτι του αρανού. Έχεις πολύ ελευθερία λόγου, Γιάννη, οπότε θέλω να σε ρωτήσω αν θα ασχολιώσουν και με την πολιτική. Είτε στον τόπο σου, είτε γενικότερα. Δεν το έχω, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να δικήσω ανθρώπους άλλους. Δεν είμαι κατά της αδικίας, είμαι υπέρ της δικαιοσύνης, δεν μου αρέσει καθόλου η αδικία και επειδή δεν μπορώ να δικήσω κανέναν. Mm-hmm. Θα σας πω και μια αλήθεια τώρα, αν αδικούσα ανθρώπους και αν γενικώς ήμουν ένας άλλος χαρακτήρας, αυτή τη στιγμή θα ήμουν το νούμερο ένα τραγουδιστή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είμαι όμως, επειδή ο χαρακτήρας μου να φτάσει να γυμνώ με το μαξιλάρι μου, αν καταβάλει, χωρίς να νιώθει για το οτιδήποτε. Ναι, αλλά κάνεις όμως και μια επιτυχία η οποία είναι πάρα πολύ καλή για την καριέρα σου. Άλλο αυτό. Η δική μας δουλειά είναι σαν την πολιτική. Καταλάβατε, να μην πω, αλλά δεν χρειάζεται. Εντάξει. Η δική μας δουλειά είναι σαν την πολιτική. Όλοι ψέματα με λένε. Μάλιστα. Έτσι είναι και η δική μας δουλειά. Πρέπει να πατάς λεπτομάτων και να είσαι με όλους και να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, πολλοί καλλιτέχνες δεν τη λένε. Εγώ τη λέω. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να μπει κάποιος τόσο ώστε με διαφορετική νοοτροπία να αλλάξει λίγο το σκηνικό αυτό, είτε είναι στην πολιτική, είτε είναι στην μουσική βιομηχανία. Το έχουμε και αυτό περιμένουμε αυτά τα χρόνια. Δεν το βλέπω. Μάλιστα. Εποχή, εάν δεν υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας που να έρξει πολλά χρήματα επάνω σου σαν επένδυση να κάνει, δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Mm-hmm. Τόσο έχουν δυσκολεύσει τα πράγματα που δυστυχώς, όσο καλή φωνή και να έχεις, όσο επαφή και με τον κόσμο να έχεις, όσο και να γίνεται αυτό, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Εάν δεν υπάρχει κάποιος από πίσω που να έχει μαγαζί, που να σε σπρώχνει, που γενικώς να είναι κάτι πράγμα για σένα. Γενικότερα να έχεις κάτι παραπάνω από πίσω σου, κάποια υποστήριξη. Εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι. Θα αλλάξει αυτό, εγώ πιστεύω. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις? Όπως σας είπα και το σας δω για τα νέα παιδιά, να μπορέσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε, να μην σταματήσουν τα όνειρά τους. Ο άνθρωπος όταν σταματάει να ονειρεύεται, τότε πραγματικά θα το έχει. Για πες μας λίγο για τα επόμενα σχέδιά σου. Ναι, το καλοκαίρι τι έχεις προγραμματίσει? Θα κάνουμε περιοδή σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Α, υπέροχα. Εξωτερικό λέγοντας, όπου υπάρχουν Έλληνες. Προφανώς θα φύγουμε τώρα τέλος Μαΐου, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, 10 Ιουνίου για Αμερική για 20-30 μέρες. Και μετά θα γυρίσουμε να πάρουμε όλη την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Τέλεια. Όπου μας καλούν να περάσεις και από τη Λαμία όμως. Κανένα. Να μας πάρεις και εμάς. Τέλειο Ιουνίου. Βεβαίως. Πέρασα από τη Λαμία και ήταν και πάρα πολύ θετική βραδιά. Απίστευτη. Απίστευτη βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους την επιχείρηση. Το Κωνσταντίνο Ταγρόλια που έκανε όλο το θέμα και το κόνσεπτ όλο για να έρθω. Το πρόγραμμα, τα πάντα όλα. Τα κάνει όλα, δεν υπάρχει κάτι να μην κάνει. Για πες μας τώρα λοιπόν για την ομάδα σου εκεί στη Music Records και να σε αποδεσμεύσουμε έτσι για να ακούσουμε και το όλα να τα αλλάξω. Κοίταξε να δεις, είναι ταραντούχοι άνθρωποι. Πόσο σημαντική είναι η ομάδα τελικά? Η σημαντικότερη. Δεν γίνεται χωρίς ομάδα. Το είπε πριν ο φίλος μας εδώ πέρα, δεν γίνεται χωρίς ομάδα. Οτιδήποτε και να θες να κάνεις, δεν γίνεται χωρίς ομάδα. Για πες μας λοιπόν για την καινούργια ομάδα. Η καινούργια ομάδα είναι η Music Records, η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Τρέχει τα πράγματα με απίστευτους ρυθμούς, όπως τρέχει το ίντερνετ γρήγορα. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
το ευχόμαστε και το βλέπουμε ότι πάνε όλα καλά. Το βλέπουμε και όλα προχωράνε. Ανεβαίνουν όλα στα ύψη. Εσείς που είστε εκεί καθημερινώς μέσα μαζικής ενημέρωσης και οπότε πιστεύω να σας λένε παρόμοια το καινούργιο τραγούδι, τους αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ είναι, ωραίο. Να σου πω κάτι. Είναι και ωραίο και είναι και αισιόδοξο. Ναι. Σου λέει οποιαδήποτε αλλαγή να μην τη φοβάσαι. Ρε, έχει μήνυμα μέσα. Γιατί... Έχει ένα μήνυμα. Όπω σου λέει ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει έναν άνθρωπο που δεν θες να μην τον χάσει, θα μα κάνει πράγματα για αυτόν. Έμα, πες τα να τα ακούνε κι άλλοι αυτά. Έμα, πες τα. Θα το κόψουμε φέτα και θα το πετάμε στον αέρα. Όποτε έτσι στην εκπομπή να το έχουμε να το θυμόμαστε. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, σας έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Καλή επιτυχία να έχετε πάρει το ακροματικά το ψηλή. Να σε καλά. Και να μας στείλεις πότε φεύγουμε για Αμερική. Πιστεύω τέλος Μαΐου. Έχεις διαβατήριο? Προλαβαίνω, όχι. Τέλος Μαΐου θα έχουμε εκπομπή μετά. Δεν μπορώ να την αποχωρήσω. Τέλος Ιουνίου την είναι η σεζόν. Θέλει διαβατήριο προφανώς να είναι ενημερωμένο τώρα. Τελευταία. Άμα είναι... την καινούργια ταυτότητα που θα βγάλουμε τώρα, θα δεν βγαίνει. Θα μπω στη βαλίτσα σας. Αμερική δεν μπορείς να πας. Θα μπω στη βαλίτσα σας. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πας με ταυτότητα. Εντάξει, σας περιμένω σε μια χώρα της Ευρώπης τότε. Τουλάχιστον να κάνω διακοπές, λέει. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ.